Και λέγον, τι λέγον, τι λέγον, εμφανιζόμενους σε αυτούς, και τι λέγον, τα περί της οικονομικής κρίσης, τα περί της πολιτικής κατάστασης, τα περί τυραννικής δυναστείας του Τιβέριου, τα περί αυταρχισμού και φαρισαϊσμού των Φαρισαίων, τη διαστροφή της εποχής, για τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό της εποχής τότε, γιατί τους έλεγε. Εμφανιζόμενος στους αυτούς και λέγον τα περί της Βασιλείας του Θεού. Όπου είναι ο Χριστός, μιλάει για το μέλλον. Μιλάει για τη Βασιλεία του Θεού. Δεν μιλάει ο Κύριος στους μαθητές εδώ για αυτό το οποίο είναι, αλλά για αυτό το οποίο έρχεται. Δεν μιλάει ο Κύριος για αυτό το οποίο έχει ημερομηνία λήξης τελικά, αλλά μιλάει για εκείνο το οποίο έρχεται και δεν θα τελειώσει ποτέ. Τους μιλάει για την επερχόμενη ουράνια επί της γης πραγματικότητα. Τι είναι η Βασιλεία του Θεού? Η Βασιλεία του Θεού είναι η νέα τάξη πραγμάτων την οποία πρόκειται ο Χριστός να εγκαθιδρύσει στο τέλος και πλησιάζει το τέλος. Και δεύτερον, η Βασιλεία του Θεού δεν είναι τίποτα άλλο παρά η θεία μακαριότητα την οποία απολαμβάνει εκείνος που θέλει να αλλάξει. Και τι σημαίνει μακάριος? Μακάριος δεν σημαίνει μακάριος, ο Αρχιεπίσκοπος, ούτε μακαρίτης. Μακάριος σημαίνει ο διατελών σε κατάσταση ακίμαντης εσωτερικής γαλήνης. Είναι αυτός που πέφτουν κανονιές δεξιά και αριστερά του, αλλά εκείνος είναι σίγουρος. Ξέρει ότι είναι στα χέρια του Θεού. Για τη Βασιλεία των Ουρανών τους μίλαγε και εμείς αδελφοί όταν μαζευόμαστε, αν θέλουμε να έχουμε το Χριστό ανάμεσά μας, για τη Βασιλεία του Θεού να μιλάμε. Όχι για τις βασιλείες των ανθρώπων, ούτε για τα είδωλα των μπασκετανθρώπων, των ποδοσφαιρανθρώπων, των ηθοποιών, των πολιτικών, όχι για αυτά. Δεν μας ωφελούν, όχι για κανένα λόγο, όχι ότι είμαστε φανατικοί και σκληροί άνθρωποι, δεν θέλουμε να είμαστε κάτι τέτοιο, ο Θεός να μας ελεήσει. Ούτε γιατί θέλουμε να είμαστε οπισθοδρομικοί, αλλά γιατί, αγαπητοί αδελφοί, πρέπει να απαλλαχθούμε από την ειδωλολατρία των προσώπων, των πολιτικών, των ομάδων, των τραγουδιών ή οτιδήποτε άλλον αυτών των καταστάσεων. Και τι μας προσκαλεί ο Θεός? Στη Βασιλεία Του την αιώνια, η οποία είναι μια βασιλεία που δεν έχει τέλος, όπως λέει η Γραφή. Της βασιλείας αυτού ούκα εστε τέλος. Για αυτή τη βασιλεία λοιπόν τους μιλάει ο Θεός.